Σε αυτό το κανάλι, μιλάμε περισσότερο για επιχειρηματικότητα παρά για ό,τι έχει να κάνει με υπαλληλική απασχόληση. Ωστόσο, όλοι από κάπου ξεκινάμε και οι περισσότεροι χρειάστηκε να περάσουμε από το στάδιο τη υπαλληλική απασχόληση. Ο βασικό λόγο για αυτό είναι η ανάγκη για την πληρωμή των λογαριασμών, καθώ και η ανάγκη για την κάλυψη των βασικών εξόδων διαβίωση όπω είναι το φαγητό, η θέρμανση ή η στέγη. Και για κάποιου ανθρώπου, το να δουλεύουν υπάλληλοι κάπου είναι μια ευκαιρία, ένα τρόπο. Να βάλουν κάποια χρήματα στην άκρη τα οποία θα τα επενδύσουν αργότερα σε ένα επενδυτικό όχημα ή σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου έναν από του πολλού τρόπου που μπορεί κάποιο να βρει μια ικανοποιητική εργασία. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια ο Μοθοδορή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω επιχειρηματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του με απλό τρόπο. Πριν σου δώσω τα βήματα για να βρει μια ικανοποιητική εργασία, θέλω να σου ζητήσω να κάνει εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Οι περισσότεροι που βλέπουν αυτό το βίντεο δεν είναι εγγεγραμμένοι και θα το κοιμούσα αν έκανε εγγραφή στο κανάλι μου. Και επίση, αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, πάτα ένα like και μοιράζεσαι με κάποιον που πιστεύει ότι θα χρειαζόταν αυτές τις πληροφορίες. Στο τέλος του βίντεο θα σου μιλήσω για το τι μπορείς να κάνεις αν ψάχνεις κάτι περισσότερο από απλώς μία ικανοποιητική εργασία. Το πρώτο βήμα είναι να σκεφτείς τι ψάχνεις από μία εργασία. Προσοχή όμως, χρειάζεται να σκεφτείς τις ανάγκες σου στο σήμερα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλεις να κάνεις μία δουλειά για την οποία ακόμα δεν έχεις όλα τα απαραίτητα προσόντα. Και για να αποκτήσεις αυτά τα προσόντα, θα χρειαστεί να αφιερώσει κάποιο χρόνο στην εκπαίδευσή σου. Σε αυτό το βίντεο όμω θα σε βοηθήσω να βρει μια δουλειά που σε ικανοποιεί με τα προσόντα που έχει μέχρι σήμερα. Όταν λέω να σκεφτεί τι ανάγκε σου, ενώ καταρχά αν θέλει να βρει μια δουλειά πλήρω απασχόληση ή ημιαπασχόλησης. απασχόληση. Να σκεφτεί αν θέλει μια δουλειά όπου θα δουλεύει από το χώρο σου ή μια δουλειά που θα είναι απαραίτητη η φυσική σου παρουσία στο χώρο εργασία. Να σκεφτεί αν θέλει να κάνει μια εργασία η οποία να είναι χειρονακτική ή μια εργασία η οποία είναι να απαιτεί την νοητική σου ενέργεια. Να σκεφτεί αν θέλει να έρχεσαι σε επαφή με κόσμο ή αν θέλει να κάνει κάτι στο οποίο θα βρίσκεσαι περισσότερο στο παρασκήνιο. Αφού σκεφτεί τι βασικέ ανάγκε που θέλει να καλύπτει η προσωρινή σου εργασία. Το επόμενο βήμα είναι το εξή: είναι να κάνει μία αναζήτηση σε αγγελίε εργασία και να δει ποιε από τι δουλειέ που βλέπει ταιριάζουν περισσότερο στι ανάγκε που έχει σήμερα. Κάθε αγγελία εργασία έχει μία περιγραφή με τα καθήκοντά τη. Περιγράφει το ωράριο, τι υποχρεώσει καθώ και τα προνόμια που θα έχει. Διαβάζοντα αυτέ τι περιγραφέ, είναι σημαντικό να καταλήξει σε ένα είδο εργασία. Μπορεί μέσα από την αναζήτησή σου να είδε αρκετά είδη εργασιών που σε καλύπτουν, από σένα θέλω λοιπόν προς το παρόν να επιλέξεις μόνο ένα είδος. Για παράδειγμα, μπορεί να σου άρεσε το πόστο της ρεσεψιόν, του γραμματέα και του πολιτή. Σε αυτή τη φάση όμως, είναι σημαντικό να επιλέξεις μόνο ένα από αυτά. Για παράδειγμα, τη γραμματεία. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσει ένα βιογραφικό το οποίο να είναι εστιασμένο στο είδο εργασία που έχει επιλέξει. Και α κρατήσουμε το παράδειγμα τη γραμματέα ή του γραμματέα. Χρειάζεται να σκεφτεί ποιε εμπειρίε που είχε μέχρι τώρα σου έχουν δώσει προσόντα και δεξιότητε που ταιριάζουν με την περιγραφή τη αγγελία για την εργασία που έχει δει. Ακόμα και αν δεν έχει δουλέψει ποτέ σαν γραμματέα, είμαι σίγουρο ότι μπορεί να έχει κάποια στοιχεία που να καλύπτουν τα προσόντα που χρειάζεται για μια τέτοια δουλειά. Μπορεί να είσαι πολύ οργανωτικό, να είσαι καλός, να ξέρεις καλό, να ξέρει καλό τυφλό σύστημα, να παίζει τα δάχτυλα, το ίντερνετ και τα social media. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσει το βιογραφικό σου, το λεξιλόγιο που υπάρχει στη συγκεκριμένη αγγελία. Γιατί αυτό κάνει το βλέμμα του ιδιοκτήτη τη επιχείρηση ή του ανθρώπου που είναι υπεύθυνο στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού να προσέξει, να ξεχωρίσει το δικό σου βιογραφικό. Γιατί του δίνει αυτό ακριβώ που ψάχνει. Να θυμάσαι ότι κανένα ιδιοκτήτη ή κάποιο που είναι υπεύθυνο στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού δεν μπορεί να ξέρει από πριν, χωρί να σου μιλήσει, τι εμπειρία μπορεί να έχει ή τι προσώτα μπορεί να έχει. Συνεπώ, ο τρόπο που περιγράφει τι δεξιότητέ σου είναι το μόνο που γνωρίζει για εσένα. Εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πει κάτι που δεν γνωρίζει και δεν θα πει ψέματα σε κάτι. Αν θέλει να δει πώ να συντάξει το βιογραφικό σου, καθώ και πώ να πα καλύτερα προετοιμασμένο σε μια συνέντευξη, τότε θα σου πρότεινα να παρακολουθήσει το βίντεο από τη συνέντευξη που είχα πάρει από την Ειρήνη Δραγατάκη, στο οποίο μιλάμε ακριβώ για αυτό το πράγμα. Θα βρει το link εδώ, αν το βλέπει στο YouTube. Αφού ολοκληρώσει τη δημιουργία του βιογραφικού σου Ήρθε η ώρα να στείλει το βιογραφικό σου σε πάρα πολλέ επιχειρήσει και εταιρείε. Ψάξε όλε τι διαθέσιμε αγγελίε για γραμματέα στην περιοχή που θέλει να δουλέψει και στείλει το βιογραφικό σου. Προφανώ, πολλέ εταιρείε θα απορρίψουν το βιογραφικό σου, κάποιε όμω θα σε καλέσουν για μια συνέντευξη. Το γεγονό ότι διαλέξαμε ένα μόνο αντικείμενο εργασία κάνει την αποστολή βιογραφικών πολύ πιο εύκολη, γιατί δεν χρειάζεται να φτιάχνει καινούριο ξεχωριστό βιογραφικό για κάθε εργασία. Επίση, σε κάθε συνέντευξη. Θα παίρνει πληροφορίε για τη συγκεκριμένη θέση εργασία και αυτό θα σε κάνει να είσαι πολύ καλύτερα προετοιμασμένο για την επόμενη σου συνέντευξη. Γενικά, οι συνεντεύξει για γραμματέα ή όποια άλλη εργασία επιλέξει, θα δει ότι έχουν λίγο πολύ τι ίδιε ερωτήσει. Οπότε, συνέντευξη με τη συνέντευξη θα γίνεσαι όλο ένα και πιο προετοιμασμένο και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι να προσληφθεί σε μια ικανοποιητική για σένα δουλειά. Τώρα, αν παρόλα αυτά ψάχνει να κάνει κάτι δικό σου, αλλά δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει, τότε στείλε μου ένα μήνυμα να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού για περίπου 30 λεπτά και να μοιραστώ μαζί σου κάποιε πληροφορίε για το επιχειρηματικό πρόγραμμα που έχω βρει εγώ και το οποίο έχω προτείνει σε εκατοντάδε ανθρώπου τα τελευταία 8 χρόνια και με το οποίο πολλοί άνθρωποι έχουν δημιουργήσει εισοδήματα καριέρα, πλήρου απασχόληση ή και ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Στείλ μου μήνυμα ή γράψε τη λέξη online στα σχόλια για να κανονίσουμε ένα ραντεβού. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like. Επίση, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Πάτε και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει. Ανεβάζω ένα με δύο βίντεο κάθε εβδομάδα. Γράψε μου στα σχόλια τη λέξη online για να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. Κάνε ό,τι χρειάζεται. Ακολούθησε τα βήματα για να βρει μια ικανοποιητική για σένα εργασία. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Αν θέλεις να κάνουμε μια ανάλυση τη επιχείρησή σου για 30 λεπτά εντελώ δωρεάν, ή αν δεν έχεις επιχείρηση και ψάχνει έναν τρόπο να ξεκινήσει κάτι δικό σου online, ή αν έχει κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλει να τον προωθήσει πιο αποτελεσματικά στο Ιντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετο free, βάλτε τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr κάθετο free.